Τον Υπουργό Δικαιοσύνη στο τηλέφωνο. Τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον κύριο Νίκο Παρασκευόπουλο, ο οποίος είναι στο μάτι του κυκλώνα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ξέρετε όλο αυτό το, όλη αυτή η ιστορία που γίνει με τον κύριο Πανούση. Κύριε Γαφάτε, κλείστε σας παρακαλώ την επιστροφή. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε, καταρχήν, μετά τη χθεσινή εξέλιξη, η δική σας τοποθέτηση ήταν πριν πάει ο κύριος Πανούσης στον εισαγγελέα. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη, έχετε κάτι περαιτέρω να προσθέσετε? Ποια είναι η δική σας η θέση? Κοιτάξτε, μετά τη χθεσινή εξέλιξη ιδίως, η δική μου θέση είναι ότι είμαι ήσυχος από την ώρα που έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και μάλιστα και προσωπικά η κορυφαία εισαγγελέας. Επομένως, πιστεύω ότι θα φανεί τι εδώ υπάρχει και τι όχι. Θα μου επιτρέψετε όμως προσωπική γνώμη για την όλη υπόθεση να μην σας εκφράσω από την ώρα ακριβώς που έχει ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Ναι, ωστόσο είχατε κάποιες επαφές σε προσωπικό επίπεδο με τον κύριο Πανούση, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι? Μπορείτε να μας δώσετε ένα κλίμα τέλος πάντων. Φυσικά υπήρχαν επαφές με τον κύριο Πανούση και όχι μόνο απλώς επαφές, αλλά και συνεργασία. Ναι. Ναι, εκείνος λέει λοιπόν, αν έχω καταλάβει καλά, ότι καταρχήν τον αφήσατε ακάλυπτο, ενώ διαδίδετο και δημοσιεύονταν πληροφορίες ότι εκείνος ήταν ο επικεφαλής των δυνάμεων που μπήκαν μέσα στις φυλακές για να κάνουν έρευνες, ενώ ήταν δικοί σας υπάλληλοι που κάνανε τις έρευνες, μετά εσείς αρνηθήκατε να το διαψεύσετε. Από ένα παράδειγμα μόνο. Ναι, κοιτάξτε, πολλές φορές, παρά την μακρόχρονη φιλία μας με τον κύριο Πανούση, έχουμε διαφωνήσει και σε αυτό το θέμα εγώ διαφώνησα και μάλιστα ο διάλογος τον οποίο είχαμε είναι και αναρτημένο στο ίντερνετ και η ανακοίνωση του κυρίου Πανούση και η δική μου απάντηση μέσω του γραφείου τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έτσι όλα αυτά είναι γνωστά. Οπότε να μου επιτρέψετε να επανέλθω ότι θα ήθελα να μην αναφερθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα. Άλλωστε, με καλέσατε στην εκπομπή σας από πριν προκύψει το θέμα και έτσι είχα αποδεχτεί. Κοιτάξτε όμως, κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχει ένα πελώριο θέμα. Η κυβέρνηση δια της εκπροσώπου της έχει επιτεθεί στον κύριο Πανούση, δικαίως αδίκως, εσείς ξέρετε, με σφοδρότητα. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Η κυβέρνηση είναι πολύ ενοχλημένη με αυτό το πράγμα. Και εσείς είστε μέλος της κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είμαι μέλος της κυβέρνησης, αλλά είμαι μέλος της κυβέρνησης ως υπουργός της δικαιοσύνης. Ο υπουργός της δικαιοσύνης έχει κάποιες οριακές αρμοδιότητες που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και δεν μπορεί να παρεύει στο έργο της. Πολύ ωραία. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως έχει κάποιες αρμοδιότητες. Υπάρχει... Γι' αυτό δεν πρέπει να εκφραστεί καθόλου. Υπάρχει συνεργάτη σας ή υπήρχε συνεργάτη του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν εντεταλμένος να συνομιλεί με τους φυλακισμένους? Κοιτάξτε, επανέρχομαι στο ίδιο θέμα. Αυτά αφορούν την εξεταζόμενη υπόθεση και σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε. Όχι, δεν είναι η εξεταζόμενη υπόθεση, είναι γενικότερο, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε. Όχι, αφορά την εξεταζόμενη υπόθεση και γι' αυτό άλλωστε με ρωτάτε. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να μην με φέρετε άλλο σε δύσκολη θέση. Από την ώρα που ασχολείται η δικαιοσύνη, ο δικός μου ρόλος είναι να εγγυώμαι την ανεξαρτησία της και την αποτελεσματικότητά της.